Ειδικό θέμα σε αυτού του τύπου τις εκπομπές που πολλοί κόσμος το καταλαβαίνει, αλλά πολλοί κόσμος δεν το καταλαβαίνει, είναι το κλίμα. Ναι. Εμείς φύγαμε από το Sky εξαιτίας του κλίματος. Από το Sky δεν είχαμε κανένα παράπονο, ποτέ δεν είχε παρέμβει κανείς. Λέγαμε ό,τι ακριβώς θέλαμε. Όμως στο τέλος μόνο, γιατί εγώ ήμουν περισσότερα χρόνια από σένα, εκεί ήμουν 16, εσύ ήσουν 8, ήρθες στα μισά. Το κλίμα το θυμάσαι, το έχεις προλάβει. Ήταν άριστο, επειδή έχουν περάσει και άπειροι συνάδελφοι από εκεί, μπορούν να το βεβαιώσουν. Δεν ξέρω πώς είναι τώρα, δεν έχει και σημασία. Το κλίμα για αυτές τις ειδικά τις εκπομπές που καλούνται να πάρουν την επικαιρότητα, την υπάρχουσα, ό,τι έχει επικαιρότητα, και να παίξουν πάνω σε αυτήν, σατυρικά, εναλλακτικά, βάλτε ό,τι θέλετε, πρέπει να είναι πολύ καλό το κλίμα. Δεν γίνεται να μπαίνεις σε ένα μαγαζί και από το καλημέρα να βλέπεις πρόσωπα σκυθρωπά, να μην έχεις τα μέσα που πρέπει, να υπάρχει ένα πρόβλημα, μια γκρίνια από πάνω, από κάτω, από το πλάι. Να μην προβάλλεσαι, να μην διαφημίζεσαι. Και στον Α, το τελευταίο εξάμεινο είχαμε το ίδιο πρόβλημα. Ακριβώς το ίδιο κλίμα υπήρχε. Όχι το ίδιο με το Sky για άλλους λόγους. Ναι. Αλλά είχαμε ένα κλίμα έτσι μουρτζουφλίασης, στραβωμάρας. Δεν κάναμε αυτά που θέλαμε, δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Γιατί καλός ή κακός είναι λίγο δημιουργικές αυτές οι δουλειές και πρέπει να έχεις όλο το πλαίσιο καθαρό. Άμα δεν το έχεις, καλύτερα να μην την κάνεις. Και φαινόταν ότι δεν μπορούμε να συνυπάρξουμε κάπως. Και αισθητικά. Ενώ και τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Ήταν πολύ χαλαρό, πολύ ανοιχτό το κανάλι. Μας έδινε ό,τι θέλαμε. Υποστηρικτικό πολύ. Υποστηρικτικό, γιατί πάλι είχαμε πτώσεις σε νούμερα στα 4,5 χρόνια. Καλά. Και όταν υπήρχε πτώση, έγινε μια συζήτηση τότε. Παιδιά, πώς να αλλάξουμε ώρα. Αλλάξαμε ώρα. Δηλαδή υπάρχουν εναλλακτικές, εάν θες να κρατήσεις μια σατυρική εκπομπή. Να αλλάξουμε ώρα. Να αλλάξουμε μέρα. Επίσης, να μειώσουμε λίγο το budget. Παιδιά, μήπως δεν γίνεται με το τέτοιο budget, ας πούμε, που είναι έτσι κι αλλιώς μια low budget εκπομπή, μην το συζητήσουμε αυτό, ήδη μειωμένη φέτος οικονομικά, μια low budget εκπομπή έτσι κι αλλιώς θα μπορούσε να πεις. Αν τη θέλεις δηλαδή βρίσκεις τρόπο. Ναι, αν δεν τη θέλεις βρίσκεις επίσης τρόπο. Γι' αυτό τώρα, και γι' αυτό συμπυκνώνεται όλο αυτό, μια σατυρική εκπομπή πολιτική σάτυρας λογοκρίνεται μόνο, δεν κόβεται. Υπάρχουν τρόποι να κρατήσει μια εκπομπή τέτοια.